μετά και την, το νέο διαγωνισμό που έγινε για αυτές τις 45 μέρες, όπου ανάδοξε μια καινούργια εταιρεία στην περιοχή μας. Δυστυχώς οι μέλλον εργαζόμενοι της εταιρείας ΣΑΟΣ αυτή τη στιγμή σε κρέμαστη και θα έλεγα ότι μπαίνουν στην ανεργία. Δυστυχώς για την περιοχή μας, άλλα 50 άτομα, άλλες 50 οικογένειες θα είναι στην ανεργία, με αβέβαιο το μέλλον για αυτούς και για, τις οικογένειές τους. Είναι βέβαιο ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση ό,τι αφορά το πρόβλημα της συγκοινωνίας με το νησί, αλλά εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας σε όλους αυτούς τους χειρισμούς που γίνονται είτε από τους βουλευτές της περιοχής μας, είτε από τα αρμόδια υπουργεία, διότι ποτέ μα ποτέ τους δεν συνυπολογίζουν τις επιπτώσεις και ιδιαίτερα που αφορούν τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, ό,τι και αν γίνεται, τελικά αυτοί που την πληρώνουν συνεχίζουν να είναι οι εργαζόμενοι και μάλιστα σε μια περιοχή όπου η ανεργία είναι σε υψηλά ποσοστά, ξεπερνάει το 20% και χωρίς να βλέπουμε στο μέλλον να γίνεται κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας, όταν εμείς λαμβάνουμε καθημερινά μηνύματα ότι οι περισσότεροι νέοι της περιοχής και ιδιαίτερα του Βορείου Εύρου φέρνουν στο εξωτερικό για να δουν εργασία. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Θα πρέπει σε κάθε τι που κάνουν να συνυπολογίζουν τους εργαζόμενους και να βάζουν κάποιους όρους. Ένας σημαντικός όρος στη νέα εταιρεία που έχει πάρει τον διαγωνισμό, που είναι ο μειοδότης, θα έπρεπε να είναι και να προσλάβει τους εργαζόμενους από την εταιρεία ΣΑΟΣ. Διότι είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί και ναύτες και εργαζόμενους πάνω στο καράβι, αλλά και πρακτορία στην Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Και θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι αυτοί οι 50 εργαζόμενοι της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης δουλεύανε επί πολλά χρόνια εδώ και ό,τι χρήματα λαμβάνουν έφτανε εκ νέου στην αγορά. Διότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένα σημαντικό στίχος της αλυσίδας της οικονομίας.